Συνελήφθησαν 4 ημεδαπή κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών στους νομούς Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας. Συνολικά κατασχέθηκαν 89 φαρμακευτικά δισκεία και ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πολλές ήταν για άλλη μια φορά οι επιτυχίες της αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα της δίωξης ναρκωτικών. Τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν τουλάχιστον 4 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Κομωτινή, οι αστυνομικοί της ομάδας δίωξης συνέλαβαν 36χρονο, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντόπισαν 89 δισκεία των φαρμακευτικών σκευασμάτων Τεντών και Ξάναξ, τα οποία και κατέσχεσαν. Στη δεύτερη περίπτωση, εντόπισαν στην οικία του υπόπτου δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 9,5 γραμμαρίων, ένα πλαστικό δοχείο με ακατέργαστη κάναβη αναμειγμένη με καπνό βάρους 17 γραμμαρίων και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ακατέργαστη κάναβη αναμειγμένη με καπνό, τα οποία και κατασχέθηκαν. Στην τρίτη περίπτωση, σε χωριό της Δράμας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οικία του υπόπτου ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 7,5 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Στην τέταρτη περίπτωση, στην Καβάλα, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν 24χρονο, διότι κατήχε δύο άλλων συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 3,6 γραμμαρίων. Επιπλέον, στην Κομωτινή συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, ο δράστης, επιβαίνοντας σε γιοταχή αυτοκίνητο, μετέβη στον συνοριακό σημείο διέλευσης νυμφέας, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν την αστυνομική, εντόπισαν στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία με καπνό βάρους 180 γραμμαρίων, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Στη Δράμα συνελήφθησαν 8 ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί παιγνίων και περί καζίνων. Ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα που εντόπισαν τον 50χρονο ιδιοκτήτη του να έχει οργανώσει τη διενέργεια του τυχερού απαγορευμένου παιχνιδιού πόκερ σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, στο οποίο συμμετείχαν οι υπόλοιποι δράστες και ο ίδιος. Συνολικά κατασχέθηκαν 1.300 ευρώ και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.